Πατέρα Επιφάνιε, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Γλυκής, για όσους δεν είστε από εδώ και είστε πολλοί. Θέλω να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος γιατί διάλεξε να κάνει αυτή τη σημαντική τη συνάντηση στο Γλυκής, συμβάλλοντας έτσι στον γιορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας. Αλλά και όχι μόνο γι' αυτό. Δεν έχει μόνο έναν επαιδιακό χαρακτήρα, φαντάζομαι. Αλλά έχει έναν ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε να μιλήσω σήμερα. Εγώ δεν διαθέτω, δεν έχω κάποια θεσμική ιδιότητα. Άρα θα μιλήσω σε έναν Κυκυσιώτης που πολλά χρόνια από την επαγγελματική του και την πολιτική του δραστηριότητα την αφιέρωσε ασχολούμενος με τις επιχειρήσεις του νομού και όχι μόνο του νομού Κυκυς. Δηλαδή με αυτό που λέμε με την αγωνία της παραγωγικής συγκρότησης της χώρας. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα πολύ κλασικό έργο δύο σπουδαίων συγγραφέων, του Ντάρον Τζέμογλου και του Τζέιμς Ρόμπινσον, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα, με τον τίτλο «Γιατί αποτυχάνουν τα έθνη». Αυτοί καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα με το οποίο σπέδω να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως. Οι πολιτικοί και οι οικονομικοί θεσμοί, λένε, αποτελούν τη βάση για την οικονομική επιτυχία ή αποτυχία. Δεν φταίει ούτε το κλίμα, ούτε οι άνθρωποι, ούτε ο παραγωγικός πλούτος, ούτε η παραγωγική άλλη ικανότητα μιας χώρας. Χώρες με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι πάμφιες. Χώρες με τις ίδιες ή λιγότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές είναι πάμπλουθες, οι άλλες είναι πάμπλουθες. Δύο παραδείγματα να σας πω. Πετρέλαιο έχει η Νορβηγία, πετρέλαιο έχει και η Νιγηρία. Η Νορβηγία είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Η Νιγηρία μια από τις χειρότερες. Ίσως να έχει περισσότερα πετρέλαια η Νιγηρία από την Νορβηγία. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι απολύτως ασφαλές. Η Ελλάδα χρεοκόπησε. Απλώς τυπικά δεν κηρύχθηκε η χρεοκοπία, επειδή είχε την τύχη με επιλογές που έγιναν στο παρελθόν από τις κυβερνήσεις μεταπολίτευσης, αλλά αυτές οι δύο επιλογές καθοδηγήθηκαν από τους σημαντικούς ηγέτες που υπήρξαν στη μεταπολίτευση, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Σιμίτης. Και η Ελλάδα βρέθηκε ασφαλισμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον που της επέτρεψε σε συνθήκες χρεοκοπίας να μην χρεοκοπήσει. Δηλαδή να μην κηρύξει τυπικά την πτώχευση και να διαλυθεί. Αυτό το περιβάλλον ονομάζεται ΕΟΚ παλιότερα, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική και Νομισματική Ένωση με τον Κώστα Σιμίτη. Παρ' όλα αυτά όμως επί της ουσίας χρεοκοπήσαμε. Γιατί? Λόγω του πιστεύουμε πάρα πολύ καλά. Ένα διαφανές πολιτικό σύστημα, πελατειακό, ένα δυσλειτουργικό διεφθαρμένο αντιπαραγωγικό κράτος, ένα παρασιτικό οικονομικό μοντέλο, αδύναμη θεσμή, απεπιωμένη, δυσκίνητη, σε μόνιμη υστέρηση αυτή η θεσμή όταν συγκρίνονταν με τους θεσμούς των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, στην οικογένεια των οποίων ανήκουμε όμως. Η Ελλάδα λοιπόν είναι σε μια βαθιά κρίση και παραδεδαμένη κρίση. Κάποιος φίλος μου συνηθίζει να λέει, και σπέβδω να πω ότι συμφωνώ μαζί του, από την κρίση δεν βγαίνεις. Γιατί πώς ορίζεται η έξοδος από την κρίση? Σε ποιο χρονικό σημείο θα ορίσεις ότι βγήκες από την κρίση? Άρα λοιπόν αυτό που έχεις να κάνεις είναι να δεχτείς ότι πρέπει να ξαναφτιάξεις τη χώρα σου από την αρχή. Πρέπει να δουλέψεις σαν τον Ερμήκη να φτιάξεις τη χώρα σου από την αρχή. Αφού έχεις κατανοήσει πλήρως το πρόβλημα, δηλαδή αφού έχεις δώσει όνομα στο πρόβλημα. Και εμείς αποφεύγουμε στη χώρα μας να δώσουμε στο δημόσιο διάλογο όνομα στο πρόβλημα. Και όσοι επιχειρούμε να δώσουμε ένα όνομα στο πρόβλημα, δεν συμφωνούμε μεταξύ μας ότι το πρόβλημα μας έχει αυτό το όνομα και πώς να λύσεις ένα πρόβλημα χωρίς όνομα. Απλώς δεν το λύνεις. Απλώς έρνεσαι. Απλώς κινείσαι σε μια διαδικασία η οποία αφήνει πίσω τους πάρα πολλά θύματα. Άρα λοιπόν το ερώτημα, το θέμα είναι, και γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσω σήμερα, όχι απλώς σαν ένα χαιρετισμό, δεν ήρθα εδώ να χαιρετήσω. Αλλά να πω δύο λόγια που ενδεχομένως να έχουν κάποιο ενδιαφέρον στη δημόσια συζήτηση.
ότι αν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν βγαίνεις από την κρίση με τον τρόπο που φανταζόμαστε, δηλαδή με την επιστροφή στο 2008, σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα τις αιτίες της χρεοκοπίας. Άρα λοιπόν, εάν οι αιτίες της χρεοκοπίας είναι αυτές που είπα, η επέμβαση που πρέπει να κάνει η χώρα είναι ακριβώς αυτά τα πεδία. Δηλαδή πού? Στο πολιτικό σύστημα, έτσι ώστε αυτό επιτέλους να γίνει διαφανές και να πάψει να χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο. Στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση για να μπορέσουν αυτά να συγκροτηθούν υπέρ των πολιτών και της ανάπτυξης. Ακούω πολλές φορές η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση. Είναι ένας ωραίος τίτλος. Αλλά όταν μεταρρυθμίζεις τη δημόσια διοίκηση σε μια χώρα, πρέπει να ξέρεις κάθε φορά προς τα πού θα την προσανατολίσεις. Είναι αλλιώς μια μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης αυτή τη στιγμή στη Σουηδία, αλλιώς μια μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Και η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση πρέπει να κάνει αυτό που δεν έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να την καταστήσει πιο διαφανή και να την βάλει να υπηρετήσει την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης χωρίς ένα κράτος του οποίου η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν υπάρχει τέτοιο μοντέλο στον κόσμο, δεν υπήρξε ποτέ. Άρα όταν προσπαθείς να περιγράψεις την σημερινή ανάγκη για τη μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση, πρέπει να πεις ότι θα την στείλω, θα την προσανατολίσω εκεί, διότι αυτή την ανάγκη έχω τώρα. Όχι σε θεωρητικά μοντέλα που μας φέρουν οι ξένοι, και τα οποία πράγματι είναι εξαιρετικά, πρέπει να σας πω. Αυτό το μοντέλο που έφεραν οι Γάλλοι. Εξαιρετικά φιλόδοξο. Τι σχέση όμως έχει αυτό με την χρεοκοπημένη Ελλάδα? Αυτό είναι ένα μοντέλο σε μια περίοδο, όπως λέμε, σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή άνθρωπο χρήματος. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Και βεβαίως πρέπει να δεις το οικονομικό σου μοντέλο, το οποίο πρέπει να το στρέψεις από τον παρασιτισμό στην παραγωγική του οργάνωση. Και όλα αυτά πού? Όλα αυτά, κατά τη δική μου άποψη, στα πλαίσια μιας Ευρώπης, η οποία βρίσκεται πια σε μια ιστορική καμπή. Η Ευρώπη, μην γελιόμαστε, πρέπει να αποφασίσει όχι μόνο για την Ελλάδα. Η Ευρώπη θα κληθεί να αποφασίσει τώρα, αλλά με τις διαδικασίες που την διακρίνουν, ποια απάντηση θα δώσει στη κοινωνική κρίση που την μαστίζει. Άρα θα έχουμε έναν καινούριο ιστορικό συμβασμό. Και ποια μορφή θα έχει αυτός ο ιστορικός συμβασμός? Κατά τη γνώμη μου πρέπει να έχει δύο μορφές. Πρώτον ιδεολογικός ιστορικός συμβασμός και δεύτερον εθνικός ιστορικός συμβασμός, που σημαίνει ότι οι διάφορες ιδεολογίες θα πρέπει τώρα να βάλουν νερό στο κρασί τους και να δουν τι θα κάνουν με την Ευρώπη συνολικά στις σύγχρονες συνθήκες του ενός παγκόσμιου ανταγωνισμού, ο οποίος κινδυνεύει να καταπιεί την Ευρώπη. Και το δεύτερο είναι ότι αν η Ευρώπη θέλει να διατηρήσει τον ενοποιητικό της χαρακτήρα και τον προωθητικό χαρακτήρα της ενοποίησής της, πρέπει να σταματήσει τον εθνικό ανταγωνισμό ή να μπορεί να τον υποστείλει. Άρα θες ιδεολογικό ιστορικό συμβασμό και εθνικό ιστορικό συμβασμό. Αυτός πρακτικά πώς γίνεται? Γίνεται με μια κατανομή εσωτερικά στην Ευρώπη, για να πούμε στα βασικά. Ο Βοράς, επειδή αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα, γιατί αυτός την έχει και την οικονομική και την πολιτική, πρέπει να αναλάβει το οικονομικό κόστος αυτού του ιστορικού συμβασμού. Ο Νότος πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση επιτέλους να προχωρήσει σε μεγάλες διαδρομικές αλλαγές στο εσωτερικό του, να καταστήσει τα κράτη αυτά του Νότου περισσότερο διαφανή, πιο λειτουργικά, πιο αποτελεσματικά και να αποπαρασιτοποιηθούν τα κράτη αυτά έτσι ώστε να οδηγηθούν στο νέο εκπαραγωγισμό του. Κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι ο νέος ιστορικός συμβασμός στην Ευρώπη. Ο Ζαν Μονέ έλεγε ότι η Ευρώπη είναι η κρίση και οι απαντήσεις που κάθε φορά θα δίνει στις κρίσεις αυτές. Έτσι προχωράει η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι ένα στρωμένο χαλί όπου όλα εξελίσσονται ομαλά και εμείς πιστεύουμε ότι ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα θα μας το κάνουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι έχουν να λύσουν και τα δικά τους προβλήματα, τα οποία είναι συνολικά για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Για να συνειδητοποιήσουμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ενός καινούργιου ιστορικού συμβασμού στην Ευρώπη, ο Βοράς αναλαμβάνει να πληρώσει και ο Νότος να εξυγχρονιστεί. Εγώ έχω μία βεβαιότητα. Χρήματα σε θεσμικά τρίπιες χώρες δεν θα δοθούν. Μην έχουμε αυτά τα. Λοιπόν, χρόνια παρακολουθώ από τις ιδιότητες που είχα παλιότερα και ως πολίτης τις συζητήσεις για την ανάπτυξη. Γιατί αυτό είναι και το κρίσιμο θέμα ή αυτό που θα έπρεπε να απασχολήσει εμένα στην εισήγησή μου. Οι συζητήσεις είναι ίδιες, όσα χρόνια τις παρακολουθώ, με ποια έννοια είναι ίδιες? Ότι όλες εντοπίζουν τα ίδια πεδία τα οποία θα πρέπει να οργανωθούν ώστε να μπορεί να οργανωθεί η ανάπτυξη, δηλαδή να οργανωθεί ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από τους ιδιώτες και από το κράτος, όπου το κράτος μπορεί να επενδύσει.
Ποια είναι αυτά? Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς, σταθερό φορολογικό σύστημα, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, χωροταξία και αδειοδοτήσεις, τραπεζική ρευστότητα ή ρευστότητα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πολιτική σταθερότητα. Όλα τα μοντέλα, τα αναπτυξιακά του κόσμου, έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Το ερώτημα, αν θέλουμε να δούμε την υπόθεσή μας κατάματα και να μην τη συζητάμε θεωρητικά, είναι να δούμε ποια από τις αυτές τις προϋποθέσεις ισχύει στην Ελλάδα σήμερα. Υπάρχει καμία? Αν δεν υπάρχει καμία, που εγώ πιστεύω ότι καμία δεν υπάρχει όσον αφορά, εν πάση περιπτώσει, ένα συγκρίσιμο μέγεθος με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε ποια συζήτηση μπορεί να γίνει για την ανάπτυξη? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, επειδή εδώ είστε επιχειρηματίες περισσότερο, ποιος θα βάλει τα λεφτά σε μια τέτοια χώρα που δεν έχει, που έχει μια τρομακτική γραφειοκρατία, που έχει διαφθορά, που έχει ένα φορολογικό σύστημα όπου μόνο το 2012 πήγαν στις εφορίες, δηλαδή στις ΔΟΗ, 512 μετρημένες εγκύκλοι εφαρμογής των ψηφισμένων νόμων. 512. Οι υπαλλήλοι προφανές ότι δεν προλαβαίνουν καν να τις διαβάσουν, όχι να τις εφαρμόσουν. Άρα ποιο φορολογικό σύστημα θα μπορέσει να αποτελέσει μια εγγύηση για τον, σημερινό υποψήφιο επενδυτή, εάν αυτός υπάρχει? Και πώς κάποιος που θα εμπλακεί σε διαδικασίες αδειοδοτικές θα έχει να κάνει με μια δικαιοσύνη η οποία αποφασίζει σε 10 και 12 χρόνια? Άρα, εκτός και βεβαίως αν εμείς θεωρούμε επενδύσεις στις αρπακτές που γίνονται αυτόν τον καιρό από τα διεθνή φάντς τα οποία ετοιμάζονται. Αλλά ουδέποτε στον αναπτυγμένο κόσμο, στον σοβαρό κόσμο, τα φάντς, τα αρπακτικά που βάζουν κάποια χρήματα, αρπάζουν και πουλάνε γρήγορα, μπορεί να θεωρηθεί ότι κάνουν επενδύσεις. Προφανώς δεν κάνουν επενδύσεις. Και έχουμε και ένα καινούριο, μάλλον έχουμε ένα μόνιμο μύθο, ο οποίος γίνεται πιο σκληρός αυτές τις μέρες. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Θαυμάσια. Αυτό πρέπει η χώρα να το επιδιώκει. Σύμφωνα. Ας πούμε ότι το περιβάλλον είναι ιδανικό και κάποιοι το παραβλέπουν και θα έρθουν να επενδύσουν. Πόσους περιμένουμε από αυτούς? 10. 15 μεγάλες ξένες επενδύσεις, δηλαδή οι οποίοι θα έρθουν, πείτε ότι θα έρθουν 15 πολυεθνικές, μεγάλες. Αγνοούν ότι η χώρα είναι χρεοκοπημένη, αγνοούν όλα τα προηγούμενα που σας λέω και θέλουν να επενδύσουν και να δημιουργήσουν από 1.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα. 15 επιχειρήσεις με 1.000-15.000, ωραία. Σε μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή 1,5 εκατομμύριο καταγεγραμμένους ανέργους. Αυτό θέλουμε? Ή θα δούμε επιτέλους ότι η χώρα έχει 600-700.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, από αυτές εγώ σας λέω οι μισές, θα μπορούσαν να ζήσουν. Άρα, αν φτιάξει ένα πραγματικό εθνικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να ζήσουν αυτές, να κρατήσουν ό,τι έχουν και να μπορέσουν να δημιουργήσουν από μία θέση εργασίας, θα έχει 350.000 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, καλά είναι όλα τα ταξίδια στους Άραβες ή στους... Πάντα μου άρεσαν αυτά για να βλέπω τους Έλληνες πρωθυπουργούς κατά καιρούς να λένε έρχονται. Αλλά ας δούμε ότι έχουμε μια χώρα. Ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δημιουργήσει, οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή χωρίς ένα ευρώ από πουθενά, όσον αφορά την τραπεζική ρευστότητα. Λοιπόν, το θέμα. Κοιτάξτε. Ακούμε για το εθνικό σχέδιο. Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι χρειαζόμαστε εθνικό σχέδιο. Πρέπει να σας πω, ο Γιάννης Τουρνάρας είναι φίλος μου εμένα, αλλά η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Όταν άκουσα τη φράση ότι το καλύτερο κείμενο που υπάρχει στην Ελλάδα είναι το μνημόνιο, εκτιμώ ότι εθνικά δεν ένιωσα καλά. Υπό την εξής έννοια. Ότι εγώ θα ήθελα η χώρα μου να έχει το δικό της μνημόνιο, δηλαδή το δικό της σχέδιο. Εμείς χρεοκοπήσαμε. Δεν χρεοκόπησαν οι άλλοι που έρχονται να μας δανείσουν. Χρεοκοπήσαμε εμείς και χρεοκοπήσαμε για πολύ συγκεκριμένους λόγους που εμείς τους ξέρουμε πολύ καλά. Αν χρησιμοποιούσαμε την ικανότητα, μάλλον αυτό που οι Αμερικάνοι κάνουν στην Αμερική, μερικές φορές οι πιο περιζήτητοι managers είναι αυτοί που προέρχονται από εταιρείες που χρεοκόπησαν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όταν κάποιος έχει ζήσει την οδυνηρή εμπειρία μιας χρεοκοπίας ως manager σε μια εταιρεία, αυτός κατά τεκμήριο ξέρει πώς θα το αποφύγει. Θα περίμενε κανένας ότι από το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το οποίο ξέρει πολύ καλά γιατί χρεοκοπήσαμε, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί χρεοκοπήσαμε,
να φτιάξει αυτό το σχέδιο έτσι ώστε να αναταχθούν οι αιτίες της κρεκοπίας. Αυτό συνιστά εθνικό. Εθνικό σχέδιο είναι να αποφασίσουμε εμείς να ανατάξουμε και να ανατρέψουμε τις αιτίες που χρεοκοπήσαμε και για τις οποίες αιτίες τις ξέρουμε περισσότερο καλά από οποιονδήποτε τόμισαν. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Άρα το εθνικό σχέδιο θα έπρεπε να δείξει στους δανειστές ότι σε ό,τι αφορά το κράτος εξαιτίας του οποίου χρεοκοπήσαμε, σε ό,τι αφορά τη σχέση των κοινωνικών ομάδων με το κράτος που επιβάρυναν το δημόσιο χρέος, εμείς έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο με ενέργειες, δράσεις και χρόνους για να τα αλλάξουμε όλα αυτά και να ζητήσουμε από αυτούς τι στη συνέχεια. Να ζητήσουμε από αυτούς, αφού εμείς αναλάβουμε τις ευθύνες για το κράτος, και όχι να μας πιέζει ο Τόμψεν να αλλάξουμε εμείς το κράτος ή να κάνουμε ένα φορολογικό σύστημα, να του πούμε εμείς πώς αλλάζει το κράτος σε μια σύγχρονη κατεύθυνση. Και να πούμε από αυτούς, βάλτε επιτέλους 50 δισεκατομμύρια, φτιάξτε μια δική σας τράπεζα με τους δικούς σας κανόνες και τα 50 δισεκατομμύρια δώστε τα αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα να τελειώνουμε. Η πολιτική να αναλάβουν το κράτος και αυτή τον ιδιωτικό τομέα. Μπας και σωθεί καμιά θέση εργασίας. Εθνική διαπραγμάτευση γίνεται μόνο έτσι. Εθνική διαπραγμάτευση γίνεται όταν πας με το δικό σου σχέδιο. Όχι όταν κάνεις συνδικαλισμό στο σχέδιο των άλλων. Διότι όταν οι άλλοι έχουν τη δική τους ατζέντα και εσύ καμία, ή η δική τους ατζέντα επιβάλλεται, διότι αυτοί έχουν και τα λεφτά. Τράπεζες. Κυρίες και κύριοι, τράπεζες είναι κρατικές. Σήμερα οι τράπεζες είναι κρατικές. Το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αυτές οι τράπεζες, οι οποίες εμφανίζουν να έχουν τα μύρια όσα προβλήματα εμφάνισαν και έρνει 2 δισεκατομμύρια προθέσεις. Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί οι τράπεζες αυτές όχι μόνο δεν δίνουν ρευστότητα, αλλά συνεχίζουν να αφαιρούν ρευστότητα από την αγορά, σε μια αγορά που η οποία έχει στεγνώσει. Εδώ λοιπόν, πού είναι το τμήμα εκείνο του εθνικού σχεδίου που λέει ότι παρεμβαίνω με ένα σχέδιο από την Τράπεζα της Ελλάδος στις υπόλοιπες κρατικές τράπεζες? Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Αν εσείς τη ζείτε, έχετε δει ότι το προσωπικό που είναι στη λεγόμενη ρύθμιση των δανείων δεν είναι το καλύτερο που έχουμε. Αντί λοιπόν να διαρθρώσουν εσωτερικά τα χαρτοφυλάκια τους, να τελειώνουν επιτέλους ποιες είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να διαγραφούν, ποια είναι τα δάνεια τα οποία πρέπει να εξαφανιστούν, για να δούμε τι κομμάτι υγιές μένει στη χώρα να το χρησιμοποιήσουμε, με τι ασχολούνται μερανύχτα. Με τι ασχολούνται μερανύχτα? Ασχολούνται με αυτούς που ασχολούνταν πάντα. Δηλαδή ποιους? Αυτούς που πήραν τα μεγάλα δάνεια, τα εκατοντάδες εκατομμύρια δάνεια τα προηγούμενα χρόνια για τις επιχειρήσεις τους, κατέκλεψαν τις επιχειρήσεις τους, τα λεφτά τους είναι έξω και τώρα πηγαίνουν μέρα νύχτα στις τράπεζες να τις εκβιάσουν, δώσε κι άλλα ή κάνε μου μια καλή ρύθμιση γιατί θα κλείσω την επιχείρηση ή θα την πάρω και θα φύγω. Το αλυσφαιρείς των τραπεζών είναι μόνο αυτό τον καιρό. Και τι γίνονται οι εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι σφαδάζουν. Κυριολεκτικά. Πού είναι αυτή στην ημερήσια διάταξη των τραπεζών? Εγώ δεν λέω λεφτά υπάρχουν, αλλά ξέρω ότι με μια οργανωμένη παρέμβαση, με εντολή του Πρωθυπουργού, ναι, με εντολή του Πρωθυπουργού, οι τράπεζες είναι κρατικές. Και με σχέδιο όμως, το οποίο μπορούσε να υπηρετήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό το θέμα να μπει σε μια σειρά. Τι κάνουμε λοιπόν? Για να τελειώνω. Κοιτάξτε, η ιστορία μας διδάσκει τα εξής. Κάθε φορά που είχαμε χρεοκοπίες και καταστροφές, κάθε φορά είχαμε διεθνή οικονομικό έλεγχο και βοήθεια απ' έξω. Το σχέδιο Μάρσα ή τα σχέδια Μάρσα. Όμως μια ρεαλιστική αποτίμηση αυτών των σχεδίων... Κύριε Φλωρίδη, εσείς δεν ήσασταν... Κυρία μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Καθίστε. Έχετε το χρόνο να το δείτε τον κύριο Φλωρίδη. Παρακαλώ. Δεν κυβερνούσε αυτός. Παρακαλώ, κυρία μου. Αυτός δεν κυβερνούσε. Λοιπόν, καλό είναι. Σωστό είναι αυτό που λέει. Σωστό είναι. Εγώ δεν το είπα. Σωστό είναι αυτό. Εγώ ήμουν. Και έχω αναλάβει τις ευθύνες μου. Ήμουνα, βεβαίως ήμουνα και το έχω δηλώσει παντού. Και βεβαίως ανέλαβα τις ευθύνες μου, πώς μπορούσα να τις αναλάβω παραδίδοντας την βουλευτική μου έδρα. Δεν είχα άλλο τρόπο. Αν είχα κλέψει, θα υπήρχε η απέτηση να είχα κρεμαστεί, αλλά δεν έκλεψα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Παρέδωσα όμως την έδρα μου.
Και ανάλογα αυτές τις ευθύνες. Αλλά οι ευθύνες αυτές, όπως ξέρετε, δεν παραγράφονται οι πολιτικές. Αλλά εδώ είναι πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να κοιτάμε την πραγματικότητα όπως είναι. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν μας λέει ότι τα μεγάλα σχέδια βοήθειας προς την Ελλάδα είχαν και τις μεγάλες αρπακτές. Τα σχέδια πήγαν για λίγους. Οι πολλοί ή πήραν ελάχιστα ή καθόλου. Οι ελάχιστοι που πήραν τα πολλά φρόντιζαν πάντα κάτι λίγα να αφήνουν εδώ και τα άλλα τα βγάζουν έξω. Αυτοί που έπαιρναν τα ελάχιστα ήταν τα μυρμήγκια που δούλεψαν και συγκρότησαν τη χώρα. Και αυτοί ανήκουν πάντα στην κατηγορία τη δική σας, διαχρονικά. Δηλαδή οι μικροί και οι μεσαίοι. Κοιτάξτε, οι ξένοι ξέρουν καλύτερη ιστορία από εμάς για την Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, και το έχουν πει με χίλιους τρόπους, να μην έχουν διαβάσει την έκθεση του Πολ Πόρτερ του 1948, το απεσταλμένο του Αμερικάνου Πρόεδρου στην Ελλάδα. Ο οποίος τι είπε τότε? Φτιάξτε κράτος σοβαρό και αποτελεσματικό, φτιάξτε μια δημόσια διοίκηση αποτελεσματική και φτιάξτε και ένα φορολογικό σύστημα διαφανές και αποτελεσματικό και δίκαιο. Ο Πόρτερ είχε διαβάσει την έκθεση του Εδουάρντου Λο του 1898 στην προηγούμενη χρεοκοπία του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Και εκείνος τα ίδια έλεγε. Αυτοί που ήρθαν τώρα, πάλι τα ίδια λένε. Φτιάξτε σοβαρό κράτος, σοβαρή δημόσια διοίκηση αποτελεσματική και διαφανές και αποτελεσματικό και λειτουργικό και απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Γιατί λοιπόν δεν τα κάνουμε? Άρα, αν ισχύει η ιστορία, ή για μία ακόμα φορά πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Θα προχωρήσουμε πάλι με τη δουλειά του μυρμηγκιού. Θα συνεχίσουμε όλοι να πιέζουμε να φτιαχτεί εθνικό σχέδιο. Αλλά να ξέρουμε σε τι περιβάλλον είμαστε. Ο τόπος θα αναστηθεί πάλι από τους μικρούς και από κάτω. Οι μεγάλοι με μεγάλη δυσκολία, με πολύ μεγάλη δυσκολία θα ακολουθούν. Αλλά βεβαίως δεν μπορεί να φεύγει από τη δική μας διεκδίκηση των πολιτών μιλώ. Το αίτημα να γίνεται πιο διαφανές και το πολιτικό σύστημα και το κράτος και η δημόσια διοίκηση και το φορολογικό σύστημα. Να γίνεται πιο λειτουργικό, λιγότερο γραφειοκρατικό. Είχα δει ότι θέλω να σας καταπιεί ο ΣΕΡ. Είχα δει κάτι, ισχύει? Βέβαια ισχύει, διότι το καταλάβατε αυτό που είπα για το τι κάνουν οι τράπεζες με τα μεγάλα δάνεια. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Άρα λοιπόν εγώ επανέρχομαι γιατί πιστεύω στις μεγάλες δυνατότητες των τοπικών πρωτοβουλειών. Δηλαδή, επιμελητήρια, αυτοδιοίκηση, ναι, αυτοδιοίκηση, που έχει τεράστια προβλήματα, αλλά δεν μπορεί ως μοχλός, ως ένα θεσμικό εργαλείο της χώρας, να το διαγράφουμε και αυτό σε μια εποχή που διαγράφουμε τα πάντα. Φορείς τοπικής ανάπτυξης, πρωτοποριακοί συνεταιρισμοί, άτομα θα πρέπει να συγκροτήσουν πια αυτές τις καινοτόμες πρωτοβουλίες. Γιατί αυτές οι τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι βρίσκονται σε έναν κόσμο τρομακτικά ανοιχτό και τρομακτικά ανταγωνιστικό. Εκεί βρίσκεται ο σχεδιασμός του παρόντος και του μέλλον. Κυρίες και κύριοι, αν δεν σκεφτούμε ριζοσπαστικά, αν δεν σκεφτούμε ανατρεπτικά, αν δεν δούμε το πρόβλημα κατάματα, δεν είναι ότι δεν θα βγούμε από την κρίση. Είναι ότι η χώρα θα ματώσει για πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα δεν είναι αυτό, όμως. Το ζήτημα είναι να περιορίσουμε τον πόνο, το κόστος και τον χρόνο. Η κρίση θα κρατήσει χρόνια. Με άλλα λόγια. Τώρα που θα σχεδιαστεί το νέο ΕΣΠΑ, ας αποφασίσουμε ως χώρα επιτέλους πού θα διαθέσουμε τα χρήματα. Δεν μπορούν να πάνε παντού. Χάσαμε την ευκαιρία να αναδιαρθρώσουμε το ισχύον ΕΣΠΑ όταν ξέσπασε η κρίση. Το πήγαμε με τους παλιούς σχεδιασμούς. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί οι άνθρωποι της αγοράς είμαι και εγώ, δικηγόρος είμαι, δουλεύω στην Αθήνα. Να βλέπω ακόμα και τώρα που μιλάμε, διαγωνισμούς να βγαίνουν με τρόπο που μόνο το αφημί σε αυτόν που θα πάει δεν έχει γραμμή. Αυτά δεν είναι... Εγώ έχω φύγει τώρα από την πολιτική. Δεν είναι μια κριτική έτσι παλαιού τύπου στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση που λέει όσα λέει.
Στην πραγματικότητα είναι μια κραυγή που λέει ότι επιτέλους ας δούμε το πρόβλημά μας. Στην τελευταία φράση της επιστολής που παραιτήθηκα λέω ότι παρετούμε γιατί δεν προκύπτει η τόσο αναγκαία για την χώρα εθνική συνεννόηση. Ότι δεν μπορεί το εθνικό συμφέρον να ιτάται διαρκώς από το αρχηγικό και το κομματικό συμφέρον. Ότι η Ελλάδα σε συνθήκες τρομακτικής κρίσης και χρεοκοπίας και μεγάλης καταστροφής πρέπει να οδηγήσει τις πολιτικές της δυνάμεις να συνεννοηθούν επιτέλους. Να συνεννοηθούν σε ένα σχέδιο, όποιο και αν είναι αυτό. Ας το υπηρετήσουμε. Και στη συνέχεια έχουμε καιρό να μαλώνουμε. Αλλά αυτό δεν γίνεται αντιληπτό. Γι' αυτό και η Ελλάδα, λόγω ακριβώς αυτής της φυσιογνωμίας του πολιτικού της συστήματος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρείται μια ξεχωριστή, κακή ξεχωριστή περίπτωση στην Ευρώπη και ειδικά στον Ευρωπαϊκό Νότο. Δεν μας εντάσσουν στον Ευρωπαϊκό Νότο, μας θεωρούν κάτι έξω από τον Ευρωπαϊκό Νότο. Γιατί? Γιατί ενώ όλες οι άλλες χώρες που βρίσκονται σε κρίση κάνουν στο πολιτικό επίπεδο προσπάθεια συνεννόησης, εμείς εδώ συνεχίζουμε αυτή την παλαιού τύπου αντιπαράθεση, η οποία συντηρεί και τη διάσπαση στο πολιτικό σύστημα και τη διάσπαση στην κοινωνία και τη διάσπαση των επιμέρους ομάδων και την επίθεση της μιας ομάδας επάνω στην άλλη. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και τελειώνω. Να μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι η συμβολή μας αυτή την εποχή σε μια προοπτική εθνική συνεννόηση θα ήταν η μεγαλύτερη προσφορά για τη χώρα μας. Η μεγαλύτερη προσφορά. Γι' αυτό και αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις, ακόμα και μεταξύ φορέων και εκπροσωπήσεων, όπως ο ΣΕΒ και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, οτιδήποτε άλλο, είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά τώρα. Ας δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε τα θέματα κάτω, να δώσουμε στο πρόβλημα όνομα και με βάση το όνομα που θα του δώσουμε να εργαστούμε για τη δική του λύση. Ευχαριστώ πολύ.